Κυρίε και κύριοι, να δούμε και ένα άλλο θέμα που αφορά αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Κλειστό παρέμεινε το Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, καθώς οι εργαζόμενοι συμμετείχαν στην 24ωρη απεργία που προκηρύχθηκε ενώ παράλληλα από το πρωί πραγματοποίησαν κατάληψη του κτηρίου του Δημαρχείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, κ. Κώστας Κασίδης, δήλωσε πως ο αγώνας των εργαζομένων θα συνεχιστεί έως ότου πάψουν να βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα από την κυβέρνηση που, όπως είπε, τους έχει στοχοποιήσει και τους χτυπά ανελέητα, περικόπτοντας μισθούς και επιδόματα. Με πάνω οι εργαζόμενοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης από νωρίς το πρωί έκλεισαν την είσοδο του Δημαρχείου. Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν στην 24ωρη απεργία ενώ δεν λειτουργήσε καμία υπηρεσία του Δήμου. Δεν αποδεχόμαστε τις θέσεις της ενάντιάν μας όσον αφορά όλα αυτά τα χαράτσια που παίρνει εναντίον μας. Δεν ανεχόμαστε την περικοπή των μισθών μας, αλλά το χειρότερο ακόμα, δεν ανεχόμαστε την απόλυση, αυτή την λεγόμενη αφαιρεία που τελικώς είναι απόλυση. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να αγωνιστούμε, αυτό κάνουμε σήμερα και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και αύριο. Η πρότασή μας θα είναι και αύριο να έχουμε κατάληψη και στη συνέχεια βλέπουμε. Όπως δήλωσε ο κ. Κασίδης, η κυβέρνηση θα πρέπει να κατανοήσει πως οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θα μπορέσουν να ζήσουν με όλες αυτές τις περικοπές, ενώ όπως είπε, έντονο θα είναι το πρόβλημα το στο άμεσο μέλλον για τους συναδέλφους τους στην Αλεξανδρούπολη. Ο αγώνας πρέπει να επεκταθεί, πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι, διότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σταματημό. Έχει αποφασίσει να μας στοχύνει, έχει αποφασίσει να μην μας αφήσει να μπορούμε να ζήσουμε κανείς. Όλα αυτά τα καράτσια που βάζει, καταλαβαίνετε, με τα ακίνητα μέχρι το 2014, κάποιος που δεν έχει χρήματα να ζήσει να του κόβουν το ρεύμα, να πληρώνει φόρο ακόμη και ο άνεργος με 5.000 ευρώ που είχε τον προηγούμενο χρόνο, αν έχει πάνω από 5.000 ευρώ τον προηγούμενο χρόνο και φέτος είναι άνεργος, θα πληρώσει φόρο. Αντιλαμβάνεστε, ποιος θα μπορέσει να πληρώσει εδώ στην περιοχή μας 140-150 1,5 ευρώ το πετρέλαιο. Ποιος θα μπορέσει να το πληρώσει. Ταυτόχρονα βουνά από σκουπίδια έχουν σχηματιστεί σε πολλές γειτονιές του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς στην απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι του τομέα της καθαριότητας. Βέβαια υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι. Είναι μια καθημερινότητα. Η συλλογή των απορριμμάτων είναι μια καθημερινότητα. Βλέπετε ότι πολλές φορές τα Σαββατοκύριακα, εκεί που λίγο έχουμε λιγότερα χέρια ή ξέρω εγώ λιγότερα απορριμματοφόρα, πάλι επιβαρύνεται η κατάσταση. Τις καθημερινές ακόμα περισσότερο. Σίγουρα η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη, αλλά ας ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα τραβήξει πολύ. Δεν ξέρω αν και τα αιτήματα δικαιωθούν εδώ οι εργαζόμενοι, που εγώ το εύχομαι έτσι ολόψυχα, και εγώ και ο Δήμαρχος και όλη η Δημοτική Αρχή. Έχουν δίκιο τα παιδιά, έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι, δίκιο έχει όλος ο κόσμος, δίκιο έχουν βέβαια και οι πολίτες μας εδώ, οι συμπολίτες μας, να ζητάνε την καθαριότητα στο Δήμο. Να δούμε, θα βρεθεί κάποια χρυσή τομή. Δεν είναι δικαίωμά τους όμως να κάνουν αυτό που κάνουν. Θα περάσουμε τώρα να δούμε μερικές ειδήσεις, δύο οικονομικού χαρακτήρα και μία πολιτιστικού.